vou mais, Axel. Já, agora tem outro amigo outro aqui. Eu vou sacar. É assim. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που με τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας εδώ στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Κυρομάνησο Ροδιός, τους εκδότες μου Βασίλη Χρήστου και Στέλιο Ζήκα, που συνέβαλαν στην έκδοση του παρόντος βιβλίου μου, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Δήμητρα Λιάτσα, τον κύριο Αλκαίο Χράπη για την βοήθεια στη δημιουργία της σημερινής εκδήλωσης. Αγαπητοί φίλοι, ονομάζομαι Χοηλούς Αστέριος και είμαι ο συγγραφέας του βιβλίου «Τον μύθο συναντά την πραγματικότητα. Τα κρυμμένα μυστικά της αρχαιότητας». Δεν θα σας κουράσω λέγοντάς σας πολλά, διότι απλά θεωρώ ότι ο συγγραφέας ενός βιβλίου δεν πρέπει να λέει πολλά για το σύγγραμμά του, αλλά να αφήνει τον αναγνώστη να κρίνει το έργο του. Για τον λόγο αυτό θα είμαι σύντομος. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα σε συνοικία από Λίχνη. Σήμερα ζω στο Λαγκαδά που απέχει μόλις 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από νεαρή ηλικία υπήρξε ανήσυχο πνεύμα και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Σήμερα μου δίνεται ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι, να εκφράσω συντομία τους λόγους που μου όθησαν να γράψω το παρόν βιβλίο. Η λατρεία μου, όπως προανέφερα, και η αγάπη μου στους αρχαίους Έλληνες με οδήγησαν πριν από πολλά χρόνια να ερευνώ και να μελετώ την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ξεκίνησα σιγά σιγά να συλλέγω βιβλία, να διαβάζω, να ερευνώ. Έφτασα στο σημείο σήμερα με κόπους και στερήσεις να έχω δημιουργήσει δύο βιβλιοθήκες με αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Έτσι, μέσα από την έρευνα των κειμένων, διαπίστωσα το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που με έκανε να αντιλαμβάνομαι και να βλέπω τον κόσμο από διαφορετική και ελεύθερη οπτική γωνία. Συχνά μου αρέσει να ταξιδεύω σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και να επισκέπτω αρχαιολογικούς χώρους και να περπατώ κι εγώ. Εκεί που περπάτησαν οι πρόγονοί μας, ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Μέγας Αλέξανδρος και πολλοί άλλοι, ώστε να έρθουν πιο κοντά στις ρίζες μας. Τις ρίζες μας που κάποιοι προσπαθούν από πολύ παλιά και μέχρι σήμερα να μας εμφανίσουν, μέσα από τη μία τάξη πραγμάτων και την επάρα του παγκοσμιοποίηση, για να μην αφυπνιστούν οι νεοέλληνες. Μετά από τόσα χρόνια έρευνας και μελέτης, θεώρησα καθήκον μου όλα αυτά που είχα συλλέξει και διαβάσει. Μου έδωσαν την ιδέα να τα μοιραστώ και με άλλους συνέλληνες με τη δημιουργία ενός βιβλίου. Το βιβλίο «Όταν ο μύθος συναντά την πραγματικότητα, τα κρυμμένα μυστικά της αρχαιότητας» είναι πνευματικός καρπός και μόχθος πολλών ετών που μου έδωσαν τη δυνατότητα να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι για τον Έλληνα με τη μέση παιδεία δεν είναι δύσκολο να ασχοληθεί και να κατανοήσει την αρχαία ελληνική γραμματεία και μυθολογία. Μέσα από μεγάλη προσπάθεια και έρευνα ετών παρουσιάζω στο παρόν βιβλίο αντικειμενικά και ένα απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και στις πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μυθολογίας, μια απόκριφη γνώση που πραγματικά λίγοι γνωρίζουν. Το βιβλίο ασχολείται σε βάθος με αδιάσυστα και άγνωστα στους πολλούς στοιχεία τα οποία αφορούν υπερτεχνολογία και ανώτερο πολιτισμό στα πανάρχια χρόνια. Το έργο της έρευνας είναι δύσκολο, διότι επιχειρηματίες ή κρατούντες έντεχνα αποκρύπτουν την αλήθεια του σκεπτόμενου ανθρώπου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι το βιβλίο μου είναι έτσι γραμμένο από εμένα, ώστε να γίνεται αντιληπτό και κατανοητό από όλες τις ηλικίες. Πριν από χιλιάδες χρόνια οι Έλληνες της Μεσογείου, τότε η Μεσόγειος ήταν μια μεγάλη πεδιάδα, έδωσαν μια σκληρή και αδιάκοπη μάχη στον Ατλαντικό ωκεανό με τους Άτλαντες που ζούσαν στη μοναδική και τεράστια έκταση νήσου Ατλαντίδα, ή Ποσειδονία όπως ήταν η αρχική της ονομασία. Η χρήση υπερόπλων και από τις δύο πλευρές έφερε σαν αποτέλεσμα τη βήθηση και την καταστροφή της Ατλαντίδας που δεν άφησε ίχνος του τότε πολιτισμού. Τα υπερόπλα ήταν τέτοιας καταστρεπτικής δύναμης που μπορούσαν να διαλύσουν και να καταστρέψουν ολόκληρες ηπείρους. Πληροφορίες μας δίνει ο Πλάτων στο έργο του Κριτίας. Όταν η ελληνική μυθολογία μας λέει πως ο Απόλλων, ο οποίος συμβολιζόταν και ως ήλιος, σκότωσε τον Πίθωνα, ίσως εννοεί πως έγινε ένας πόλεμος μεταξύ των κατοίκων του αστερισμού του Όρφεως και του αστερισμού του Ηλίου Συρίου. Όπως μας λέει ο Πλάτων στο έργο του Κρατήλος, στίχη 401-404, οι πρώτοι που έδωσαν τα ονόματα οι μυθολόγοι δεν ήσαν τυχαίοι, αλλά ήταν αστρονόμοι, λεπτολόγοι, ακριβολόγοι. Το 9600 π.Χ. ο Δίας και οι Έλληνες, νικητές των Ατλάντων, άρχισαν το πολιτιστικό τους έργο μέσα στο χάος που ξεπρόβαλε ο ήλιος. Ο Δίας ανέβηκε στην ιεραρχία των Ουθεών και εγκαταστάθηκε στα μάκτωρά του στο άστρο της Αυγής στον Σύριο. Οι αθάνατοι Έλληνες του άστρου Συρίου
συνέχισαν το έργο του Δία και στα νεότερα χρόνια. Τη σκητάλη ανέλαβε η Αθηνά, επικεφαλής των αποστολών των αργοναυτών. Η αργό της Αθηνάς ταξίδευε στη γη, μεταφέροντας τους αργοναύτες και τις θεϊκές εντολές του Δία. Οι παραδόσεις των λαών αναφέρουν την αργό και ένα μεγάλο αριθμό από υπτάμενες συσκευές των αργοναυτών. Οι Έλληνες ήταν εκείνοι που πραγματοποιούσαν τα ταξίδια της αργούς. Ως σήμερα διασώζονται πολλές γραπτές σε ελληνικές πηγές και άπειρα αποδεικτικά στοιχεία. Η ελληνική αστρονομία του Σιώδη και του Ομήρου, μόνο από τα ταξίδια της αργούς μπορούσε να εγγραφεί. Οι παραδόσεις όλου του κόσμου αναφέρονται σε ανθρώπινα όντα που μετέδωσαν πολιτισμό. Όλες οι παραδόσεις χαρακτηρίζουν τους αργονάκτες ουράνιους υπερανθρώπους. Αλλά παραδέχονται ότι πρόκειται για ανθρώπους με θεϊκή δύναμη και ουράνια ομορφιά. Σε αυτό το σημείο θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ και στην πινακίδα του Ιδαλίου, που δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε από το κατεστημένο. Διότι οι κρατούντες θέλουν να μας κρατούν στην άγνοια, να μας κόψουν τις ρίζες μας, να απολέσουμε τη μνήμη μας και να μην γνωρίζουμε τίποτα για τη φυλή μας. Ο μέσος Έλληνας σήμερα δεν γνωρίζει την καταγωγή του και την πρόγευσή του. Δεν ξέρει από πού έρχεται, τι εκπροσωπεί, τι θέλει να πετύχει, ως πού μπορεί να φτάσει. Και το σημαντικότερο όλο, δεν ξέρει ποιος ήταν. Πόσοι από εμάς, για παράδειγμα, γνωρίζουν για μια ωριχάλκινη πινακίδα που έχει βρεθεί στο αρχαίο Ιδάλιο της Κύπρου. Και το βασικότερο, ποιο είναι το περιεχόμενό της. Δηλαδή, τι γράφει αυτή η πινακίδα. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η πινακίδα του Ιδαλίου με το θέμα μας. Και όμως έχει, γιατί είναι ένα κομμάτι από τα κρυμμένα μυστικά της αρχαιότητας. Διότι η αρχαιολογική σκαπάνη μας δείχνει πόσο πίσω, πόσο βαθιά στην ιστορία και προϊστορία βρίσκονται οι ρίζες των Ελλήνων. Των Ελλήνων που δέχονται πόλεμο εδώ και πολλούς αιώνες επάνω στην ιερή γη της πατρίδος τους. Με σκοπό την υποδούλωση και τον αφανισμό της φυλής μας. Ας δούμε λοιπόν τη γράφη πινακίδα του Ιδαλίου, που είναι μεσοκυπρομηνοϊκής γραφής, γραμμικής Β και είναι 2 όψεων. Χρονολογείται περί το 1380 π.Χ. Η πινακίδα αρχίζει με μία δέηση στο Θεό ήλιο Σύριο και λέει το εξής. «Σε σένα, Θεέ Σύρια, δέουμε. Σύ πάντα σε Υιό Πατέρα ρέεις εις τον ειδικό σου ναό, του Σύριου του Ασημένιου. Σε σένα πρέπει μεγάλη δόξα, γιατί χάρη σε σένα διογενή ο ήλιος ρέει». Δεν θα σας διαβάσω όλο το κείμενο της πινακίδας, διότι είναι μεγάλο. Όποιος όμως θέλει μπορεί να τη βρει στο διαδίκτυο και να τη μελετήσει. Και συντομία θα σας πω ότι μέσα στο κείμενο της συγκεκριμένης πινακίδας προκύπτει πως η γη στα πανάρχια χρόνια δέχτηκε την επίσκεψη πολιτισμένων όντων από το σύστημα του Συρίου. Η σπουδαία κυπριακή πινακίδα μας αποκαλύπτει ότι ο ήλιος Σύριος λατρεύτηκε ως Θεός. Στην εποχή του Σοκράτους, το 350 π.Χ., κάποιοι ναοί και ιερά τηρούσαν τα μεγάλα μυστικά του παρελθόντος. Κρατούσαν σε μυστικούς χώρους, διότι δεν ήθελαν να επιστρέψουν στον πολιτισμό της 10ης χιλιετίας, όπου με την καταστροφή της Ατλαντίδος η γη τραντάχθηκε με αποτέλεσμα να καταποντιστούν όλα τα άκρα της Ελλάδος, αλλά και άλλων πολλών χωρών. Από τον 6ο αιώνα π.Χ., οι Έλληνες είχαν τις δυνατότητες να δημιουργήσουν ένα νέο τεχνολογικό πολιτισμό. Αλλά οι πανεπιστήμονες ιερείς προτίμησαν να έχουν ένα μεγάλο πνευματικό πολιτισμό. Κράτησαν μόνο την απόκριφη αρχιτεκτονική, γι' αυτό και μέχρι σήμερα θαυμάζουμε τα απομείνοντα περίλαπτα κτίρια. Τα πρώτα μυστικά του πανάρχιου πολιτισμού της 10ης χιλιετίας, οι Έλληνες ιερείς του Ολυμπισμού τα φύλαγαν όπως είπαμε προηγουμένως στα άδυτα των ναών και τα χρησιμοποιούσαν μόνο σε περιπτώσεις μεγάλου κινδύνου. Μέσα στους ναούς τοποθετήθηκαν τα διασωθέντα από τον τελευταίο κατακλυσμό της 6ης χιλιετίας, επιστημονικές γνώσεις, όργανα, υπερόπλα, καθώς και αρχαία που περίχαν προηγμένες γνώσεις. Η ασφάλεια του φυλασσομένου ενισχυόταν λόγω του ιερού των χώρων, που για λόγους θρησκευτικούς ανακηρύχθηκαν άβατα και απαραβίαστα. Μόνο οι ιεροφάντες είχαν το δικαίωμα να έρχονται σε επαφή με εκείνα, τα οποία τα ονόμαζαν τα πράγματα του Θεού. Εδώ πρέπει να πω πως οι ιεροφάντες δεν ήταν μόνο ιερωμένοι με τη θεολογική έννοια, αλλά ήσαν εξέχουσες προσωπικότητες με αξιόλογη μόρφωση, πρόσωπα πρικισμένα από τη φύση και προέρχονταν από σπουδαίες οικογένειες. Αυτοί μάθαιναν τα άρρητα μυστικά από σχετικά νεαρή ηλικία. Τα μυστικά στα άρρητα των ναών τα χρησιμοποιούσαν μόνο σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις όπως είναι η προστασία των ναών, των πόλεων,
και κυρίως στην αντιμετώπιση των εχθρών του ελληνισμού. Οι ιερείς είχαν το δικαίωμα να διδάξουν και σε άλλους που διακρίνονταν για το ήθος την αρετή και την πνευματική του συμπροχή. Η διδασκαλία αυτή ονομαζόταν μίληση. Και η γνώση που μεταδίδονταν μυστήρια. Ήταν απαραίτητο να πραγματοποιείται βιωματικά η μετάδοση γνώσεων για να μην χαθεί η ανώτερη γνώση. Οι μημένοι απαγορευόταν αυστηρά και την ποινή θανάτου να κοινοποιήσουν και να γνωστοποιήσουν σε όλους τα άρρητα. Η απαγόρευση αυτή ήταν απευθυνόμενη σε αρίστους και μημένους ανθρώπους. Έτσι διατηρήθηκαν και μέχρι σήμερα παραμένουν άγνωστα τα μυστήρια. Η συμπεριβεβαίωση γνωμοτέρων ο Πλούταρχος του έργου Πυθικά, περίσσιτος και ο Σύλλογος, παράγραφος 9 μας λέει: «Οι δε βασιλείς εξελέγοντο ή από ιερείς ή από πολεμιστάς. Δύο τάξεις που είχαν εκτίμηση και αξιώματα. Για την Ανδρία της η μία και τη Σοφία της η άλλη. Και όπως εξελέγεται από τους πολεμιστάς, αμέσως κατατασσόταν στην ιερατική τάξη των και μοιήτω και στην απόκριφη Σοφία, της οποίας τα περισσότερα διδάγματα ήταν κρυμμένα μέσα σε μύθους, συμβολισμούς και αλληγορίες, οι οποίες μονάχα ίχνη και επενιγμούς της αλήθειας άφηναν να διαφαίνονται. Και για τον λόγο αυτό τοποθετούσαν μπροστά τους ναούς πολλά ομοιώματα της Φυγκός, η οποία συμβόλιζε ότι η σιωφία και η αθολογία τους είναι ενιγματώδης. Πιστεύω ακράδαντα ότι στη μυθολογία βρίσκονται κρυμμένες ιστορικές αλήθειες, οι οποίες με το πέρασμα των αιώνων και των χιλιοτεών πέρασαν στον χώρο του θρύλου. Ποτέ η μυθολογία δεν ταυτίστηκε από τους αρχαίους Έλληνες με την παραμυθολογία. Ο Λουκιανός στο έργο του Αληθινή Ιστορία στην ουσία έγραψε το πρώτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Ένα μυθιστόρημα που δεν υστερεί σε τίποτα από τα σύγχρονα, αφού διαθέτει τα πάντα. Πόλεμο μεταξύ πλανητών, διαπλανητικά ταξίδια, επαφές και γνωριμίες με περίεργα όντα. Ωστόσο, ενώ κατά κοινή ομολογία το έργο του Λουκιανού θεωρείται πέρα ως πέρα από κύμα της φαντασίας του, υπάρχει μια περίεργη σύμπτωση που μπορεί να προβληματίσει τον κάθε αναγνώστη. Το καράβι του Λουκιανού, σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο, χρειάστηκε για να φτάσει από τη γη στη Σελήνη τόσες μέρες, όσες ακριβώς χρειάστηκε η αποστολή του Απόλλου του 1969. Ο Λουκιανός γνώριζε πράγματα που εντέγνως έκρυψε με την πρόφαση του μυθιστορήματος. Ακούστε τώρα τι μας λέει ο Σαλούστιος στο έργο του Περιθέων και Κόσμου. Αν κάποιος θελήσει να διδάξει προς όλους την περιθεών αλήθεια, θα προκαλέσει την περιφρόνηση στους ανόητους μη μορφωμένους, διότι αδυνατούν να μάθουν, και ραθυμία αδιαφορία στους μορφωμένους. Ενώ η απόκρυψη της αλήθειας μέσα στους μύθους δεν αφήνει τους πρώτους να περιφρονήσουν τους μύθους και αναγκάζει τους δεύτερους να φιλοσοφήσουν. Ο Σαλούστιος βάζει το σύνολο των ανθρώπων να ψάξουν μέσα στους μύθους και να βρουν την αλήθεια. Οι μύθοι, όταν αποκρυπτογραφηθούν και πάρουν την πεζή τους μορφή, γίνονται αποκαλυπτικοί. Όσοι πίστευσαν στην ιστορικότητά τους, έκαναν θαυμάσιες αποκαλύψεις. Στο βιβλίο μου θα βρείτε βασισμένο πάνω σε μυθολογικές πηγές πολλές από αυτές τις θαυμάσιες ανακαλύψεις. Η ίδια γη κρύβει πολλά μυστικά για την προέλευσή της. Εκείνο όμως που αποκαλύπτουν οι πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας είναι ότι οι Έλληνες θεοί και οι μύθεοι ήταν φορείς ουράνιου πολιτισμού. Ο Πλάτων στον Γοργία ορκίζεται στο θεό Κίνα. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Κίνα στα αρχαία ελληνικά με ύψιλον σημαίνει ο σκύλος, έτσι. Και επειδή ο αστερισμός είχε το σχήμα σκύλου, τον δώσαν τον ονομασία ο αστερισμός του Κινός, ο οποίος περιέχει μέσα και τον ήλιο Σύριο.